Πιο ενεργό ρόλο ζητούν τα τοπικά συμβούλια του Δήμου Καστοριάς, θέμα που έθεσαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την κοπή χόρτων, τα οποία και εξαιτίας των βροχών έχουν σχεδόν πνίξει όλους τους οικισμούς αλλά και την πόλη της Καστοριάς. Η Δημοτική Αρχή έχει αναθέσει το έργο της κοπής των χόρτων σε ιδιώτη εργολάβο. Ωστόσο, όπως τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν ο Δήμος εκχωρήσει τη διαχείριση των ποσών που προβλέπονται από τον Καλλικράτη στα τοπικά συμβούλια, πολλά από τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως αυτό της κοπής των χόρτων, θα επιληθούν. Τα προβλεπόμενα ποσά είναι 1.000 ευρώ για οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, 2.000 ευρώ για οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και 3.000 για οικισμούς άνω των 10.000 κατοίκων. Τα χωριά υπάρχει ζωή και δεν είναι μόνο οι πόλεις. Εντάξει, οι πόλεις, αλλά και τα χωριά νομίζω υπάρχουν οι κάτοικοι και να μην θέλουμε μοναχά τα έσοδα των χωριών, γιατί βάσει του πληθυσμού γίνονται κάποια έσοδα. Λοιπόν, αφού γίνονται όμως έσοδα, παίρνουμε έσοδα από τα χωριά, θα πρέπει και τα χωριά, την καθημερινότητα τουλάχιστον, να την προσέχουμε λίγο. Αυτό θέλουμε εμείς οι Πρόεδροι. Να μπορούμε να δουλέψουμε και να προσφέρουμε μεν, αλλά να έχουμε και τη συγκατάθεση και τη βοήθεια των Δήμαρχων και των Αντιδήμαρχων. Δεν έχετε? Όχι όσο θα έπρεπε. Με αυτό το διπάγιο πρωτοκαταβολή θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά έργα, μικρά έργα, για την καθημερινότητα που θα βοηθούσαν τους κατοίκους. Δηλαδή, σκουπίδια, αυτά που φωνάζουμε τώρα, ας πούμε, τα χόρτα, κλαδιά, αυτά όλα θα τα είχαμε λύσει και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα σήμερα. Η Δημοτική Αρχή ήδη έχει δρομολογήσει την εκχώρηση των προαναφερόμενων κονδυλίων στα τοπικά συμβούλια. Όμως, όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος Μανώλης Χατζησιμεωνίδης, ουσιαστικά τα χρήματα είναι ελάχιστα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι ένα πάγιο αίτημα των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων να τους χορηγηθεί μια πάγια προκαταβολή της τάξης των 1.000, 2.000 και 3.000 αντίστοιχα, ανάλογα με τον πληθυσμό. Δεν νομίζω ότι θα λυθούν ξαφνικά τα προβλήματα με τα 1.000 ευρώ ή με τα 2.000 ευρώ σε κάθε οικισμό. Σημασία έχει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα, η κατάλληλη υποδομή, το κατάλληλο προσωπικό, η κατάλληλη οργάνωση στο Δήμο, ούτως ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει στην καθημερινότητα. Αν δώσουμε 1.000 ευρώ σε ένα χωριό, δεν μπορεί να λύσει ούτε τα προβλήματα με το φωτισμό, ούτε τα προβλήματα με την καθαριότητα, ούτε τα προβλήματα με τις λακκούβες που υπάρχουν. Θα αντιμετωπίσουν κάποιες μικροβλάβες, κάποιες μικροζημιές. Εδώ είναι τεράστιο το ζήτημα, απασχολεί όλη την Ελλάδα, δεν απασχολεί μόνο τον Δήμο Καστοριάς. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας εξαιτίας των τεράστιων περικοπών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη υπόθεση. Ενώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, αν υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις στους πόρους των Δήμων, ουσιαστικά δεν θα μπορεί να παραχθεί κανένα έργο.